Ο πρόεδρος του κόμματος Έλληνες, Ηλίας Κασιδιάρης, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τους πολίτες να μαυρίσουν το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ορισμένα κόμματα τα οποία κατονομάζει. Συγκεκριμένα, ο Ηλίας Κασιδιάρη ζητά από του πολίτε να είναι ιδιαιτέρω καχύποπτη με τα κόμματα ΕΑΝ, Πλεύση Ελευθερία, Νίκη, αλλά και με το κόμμα του Θανουτζίμερου Φαϊλού Κρανιδιώτη. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχει εκδώσει οδηγία προ του ψηφοφόρου του να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ο πρόεδρο του κόμματο Έλληνε, Ηλίας Κασιδιάρη, αναφέρει: Στι 21 Μαου, ούτε ένα Έλληνα δεν πρέπει να απέχει από την εκλογική διαδικασία. Η συμμορία που απέκλεισε το κόμμα μας από τις εκλογές έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Να μας απογοητεύσει και να μας σύρει στο λευκό, το άκυρο και την αποχή, γιατί έτσι ευνοούνται τα υπόγεια σχέδιά της. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, δεν θα μείνουμε σπίτι και δεν θα βρεθούμε στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Και συνέχισε, δεν θεωρώ τους συμπολίτε μου αμνοερήφια για να τους δώσω γραμμή και να τους κατευθύνω σε οποιοδήποτε κόμμα. Ζητώ όμως από όλους να συμμετέχουν στις εκλογές και να ψηφίσουν κατά συνείδηση ενάντια στο καθεστώς Μητσοτάκη, που καταδιώκει με μίσο τις εθνικές ιδέες και πάνω από μισο εκατομμύριο Έλληνες.